Ελπίζω να είμαι σύντομος αλλά ταυτόχρονα και πρακτικός. Μέχρι το τέλος του χρόνου, κύριε Χαρδαβέλα, η χώρα χρειάζεται 11 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το έλλειμμα και επειδή τα νούμερα δεν αμφισβητούνται από καθέναν, νομίζω υπάρχουν τρεις δρόμοι για να βρούμε αυτά τα λεφτά. Ο ένας δρόμος είναι να υλοποιήσουμε αυτήν τη δανειακή σύμβαση. Μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε κάτι όρους, αλλά κάπως έτσι θα πάει και αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα να σας πω, επειδή εγώ είμαι από το χώρο της υγείας, η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει το σύστημα υγείας, ο ΕΟΠΗ και η ταλαιπωρία που έχουν οι ασφαλισμένοι, πρέπει να πω σε όλη την παρέα ότι αν δεν έρθει χρήμα από κάπου, από μία πηγή, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί. Ένα το κρατούμενο. Η δεύτερη πιθανότητα είναι να βγούμε να πάρουμε χρήμα από τις αγορές. Εντελώς απαγορευτική, γιατί οι αγορές θα μας δανείσουν με 32%. Δεν το συζητάμε. Η τρίτη περίπτωση είναι να αποχωρήσουμε μόνοι μας από το ευρώ, να πάμε στο παλιό εθνικό μας νόμισμα, να υποτιμήσουμε το εθνικό μας νόμισμα και να πάμε σε μια κοινωνία και μια οικονομία της δραχμής. Είναι αυτό, που εμείς λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει όμως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, υποτίμηση 65%. Εννοείται. Μπορεί και παραπάνω. Όταν βγαίνει η Εθνική Τράπεζα και σου λέει ότι θα κάνουμε μισοτιμία στις 341 δραχμές και θα πάμε στις 860. Ακούστε τώρα ποια είναι η διαφορά των δύο πολιτικών δυνάμεων που μάχονται για την πρωτιά. Η δική μας πολιτική παράταξη έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που έχει πολλά νούμερα μέσα, πολλούς αριθμούς. Από πού θα κόψουμε, από ποιες δαπάνες θα κόψουμε, από πού προσμένουμε να πάρουμε, πώς θα ανακατανύμουμε τις δαπάνες. Και συγκρίνεται όλα το αυτά, με το. Συγγνώμη, θα πει, όλα αυτά ελέγχονται, να έχετε υπόψη. Γιατί πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά. Ναι. Και πώς θα γίνουν. Μα λέμε όμως από πού. Έτσι. Λέμε. Λέτε από πού. Την ίδια στιγμή όμως, αν κοιτάξετε το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν νούμερα, δεν υπάρχουν αριθμοί. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και αυτό έχουμε εγκαλέσει επανειλημμένως σε όλα τα τραπέζια, από τις ηγεσίες μας μέχρι τα στελέχη, όπου βρίσκουμε τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούνε πού θα βρείτε αυτά τα 11 δισεκατομμύρια, και απάντηση δεν υπάρχει. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Ότι θα κάνουμε ένα brand fair με τους δανειστές μας και ότι φανταζόμαστε ότι οι δανειστές μας θα υποχωρήσουν, διότι θα συνυπολογίσουν το κόστος μιας πιθανής καταστροφής της Ελλάδος που θα καταστρέψει και την Ευρώπη. Εμείς λοιπόν λέμε στον ελληνικό λαό ότι δεν αντέχουμε την πιθανότητα να καταστραφούμε εμείς για να καταστραφεί η Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να αγοράσουμε χρόνο, χρησιμοποιώντας τα χρήματα κατά τον καλύτερο τρόπο, προωθώντας τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν, λιγότερο χρέος, λιγότερο έλλειμμα, λιγότερο κράτος, ανάπτυξη, και έχουμε ένα μοντέλο, ένα πρόγραμμα που το θέσαμε στον ελληνικό λαό. Και μεγάλο.